Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Άντων 26. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή με αρκετό αέρα, οπότε αν περάσουν περίεργοι ήχοι ή παράσιτα σας ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη και ξεκινάμε. Συνεχίζουμε αυτή τη φορά με τα Daytona Best Electric, την ηλεκτρική σειρά της Daytona με κύρια θεματολογία τα ηλεκτροκίνητά της μοντέλα. Έτσι λοιπόν σήμερα μετά το F5 από την FD Motors σας παρουσιάζουμε το F8 Daily Road, πάλι από την ίδια εταιρεία, την FD Motors, με τιμή που ξεκινά στα 2.990, 2.507 με την κρατική επιδότηση, 2.107 αν αποσύρετε το παλιό σας όχημα και 1.607 ευρώ αν είστε πολύτεκνος ή αμαία, δηλαδή άτομο με ειδικές ανάγκες. Κατηγορία διπλώματος προκειμένου να το οδηγήσετε είναι το A1 στα 125 κυβικά. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει είναι ίδια με το αδερφάκι του το F5, δηλαδή 75 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτονομία 86 χιλιόμετρα ανάλογα τον τρόπο και το στυλ οδήγησης. Σε σχέση με το αδερφάκι του διαθέτει αυτή τη φορά μία μπαταρία ιόντων λιθίου αντί για δύο που είχε το F5. Το βάρος της μπαταρίας είναι το διπλάσιο από ό,τι είχαν οι δύο μικρές του F5, δηλαδή 21 κιλά. Η ισχύ της είναι στα 3000 Watt. Σχετικά με την κατανάλωση έχουμε 3,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Είπαμε πάνω κάτω το ημερήσιο κόστος είναι στα 0,60 λεπτά, 1 ευρώ σας λέω εγώ, να το χοντρίνω πολύ. 4,9 ύπη στιγμιαία απόδοση, 4,1 ύπη συνεχής απόδοση και 37 νιουτόμετρα ροπής. Το συγκεκριμένο είναι το cargo όχημα της FD Motors, το οποίο συστήνεται για μικρομεταφορές, δηλαδή κασόνια μπύρες, αναψυκτικά, για courier που μεταφέρουν κούτες κλπ. Έχει χώρο τόσο εκεί που είναι τα πόδια του οδηγού, όσο και πίσω που έχει τόσο ανακλεινόμενη θέση για τον συνεπιβάτη, όσο και χερούλια, αλλά και άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών. Γενικότερα πρόκειται για ένα πολύ όμορφο μηχανάκι, μια πολύ όμορφη δημιουργία με ιταλικό design και πραγματικά πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και συναρμογής υλικών. Μιλώντας για δυνατότητες, εδώ έχουμε 15% δυνατότητα ανάβασης με πλήρες φορτίο. Θα το δοκιμάσουμε και θα δούμε στη συνέχεια τα πώς και τι. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία να προσέξετε στο F8 Daily Road είναι πως εδώ έχουμε ενισχύσεις τόσο στα καλάμια όσο και στο σωληνωτό ενισχυμένο πλαίσιο που διαθέτει, ακριβώς επειδή λόγω φόρτωσης πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη αντοχή. Έτσι λοιπόν μπροστά συναντάμε τηλεσκοπικό πυρούνι με καλάμια 33 χιλιοστών και 70 χιλιοστά διαδρομή, ενώ πίσω όπως και εσείς μπορείτε να δείτε έχουμε διπλά αμορτισέρ με 60 χιλιοστά διαδρομή αυτή τη φορά. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ενισχυμένα αμορτισέρ 4 θέσεων με ρυθμίσεις ως προς την προφόρτιση. Στο γενικότερο του εξοπλισμό διαθέτει τόσο κεντρικό όσο και πλαϊνό stand. Μπροστά έχουμε ένα μονό δίσκο με 210 χιλιοστά και διπίστωνη ταγκάνα, ενώ σε ό,τι συμβαίνει ακριβώς και με το αδερφάκι του, πίσω συναντάμε δίσκο 190 χιλιοστών συνδυαζόμενο με σύστημα CBS. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι τα φρένα διαθέτουν και σωληνάκια υψηλής πίεσης. Στον τομέα των ελαστικών τώρα μπροστά συναντάμε διαστάσεις 90-90 σε 12 ζάντα, ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και με το πίσω ελαστικό. Στον τομέα τώρα του εξοπλισμού, πέρα από της ποιότητας η οποία είναι καταφανέστατη και είναι στα ίδια επίπεδα με του F5, πρακτικά μιλώντας έχουμε χώρο αποσκευών εδώ πέρα για κλειδιά, κινητό και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εδώ έχουμε μια διπλή θύρα φόρτισης USB, ορίστε. Εδώ υπάρχει ένας γάντζος πρόσδεσης αποσκευών για να τοποθετήσετε κάποια σακούλα ή να δέσετε κάποιο αντικείμενο. Ο διαθέσιμος χώρος φόρτισης εδώ στην ποδιά είναι στα περίπου 30 εκατοστά, δηλαδή άνετα βάζετε κούτες, ό,τι έχει να κάνει με κασόνια κλπ. Όπως συμβαίνει πάντα με τα cargo οχήματα, η δυνατότητα φόρτωσης συνεχίζεται και στο πίσω μέρος, όπου σηκώνεται την ανακλεινόμενη σέλα για το συνεπιβάτη και βάζετε εδώ οτιδήποτε θέλετε.
Οι λαβές τους είναι επιβάτη, εκτός ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δέσετε καλύτερα τα αντικείμενά σας, ακριβώς από κάτω διαθέτουν δύο τύπου γάντζους, ας το πούμε έτσι, για να δέσετε με σιγουριά τα αντικείμενα που κουβαλάτε. Και όπως ακριβώς σας έδειξα και με το αδερφάκι του, γυρνώντας το κλειδί προς τα αριστερά, ανοίγει ο χώρος αποσκευών κάτω από τη σέλα και έτσι μπορούμε να αποκαλύψουμε την μπαταρία. Είπαμε, έχουμε μία μπαταρία αυτή τη φορά, η οποία καλύπτει όλο το χώρο αποσκευών, δεν μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο εδώ. Πλήρης χρόνος φόρτισης για τη συγκεκριμένη μπαταρία είναι στις 4,5 ώρες. Βάζετε το φορτιστή σας εδώ κάπου ανάμεσα στη σέλα και στην ποδιά. Όπως βλέπετε, η συγκεκριμένη μπαταρία διαθέτει και χερούλι καθότι αποσπόμενη, προκειμένου να τη βγάλετε και να τη μεταφέρετε. Και πάμε να πούμε για 6 συστήματα ασφαλείας τα οποία συνοδεύουν την μπαταρία. Έτσι λοιπόν, έχουμε προστασία υπερφόρτισης, προστασία αποφόρτισης, προστασία υπερέντασης, προστασία από βραχυκυκλώματα, θερμική προστασία και ένα σύστημα ισοσταθμισμένης κατανάλωσης, προκειμένου να αποδίδει και να καταναλώνει παντού και πάντα το ίδιο, δηλαδή σε όλες τις συνθήκες. Πάμε να κλείσουμε τη σέλα, πιέζουμε λίγο εδώ πάνω και έχει ήδη κλείσει. Και πριν περάσουμε στο test ride, ώστε να το δούμε και από τα μάτια του οδηγού, να πούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα έχει προεγκατάσταση συστήματος εντοπισμού GPS που πληροφορεί για τη θέση του οχήματος και όχι μόνο. Πληροφορεί για την κατάσταση της μπαταρίας, προβάλλει ένα ιστορικό διευθύνσεων χιλιομέτρων και διαδρομών που έχει κάνει το συγκεκριμένο όχημα και τέλος, για περιπτώσεις κλοπής, υπάρχει δυνατότητα για απομακρυσμένη απενεργοποίηση του οχήματος. Οπότε, παιδιά, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Overall τώρα, τουλάχιστον ποιοτικά είναι το λιγότερο εξαιρετικό, δηλαδή, παιδιά, τα πλαστικά του, τα φώτα του και η αμεσότητα που έχει είναι πραγματικά σε εξαιρετικά επίπεδα. Δέχομαι ότι ίσως αδικήσαμε την ηλεκτροκίνηση την προηγούμενη φορά, γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τις δυνατότητές του και να αποκαλύψουμε ότι τελικά μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, όχι όπως ένα κοινό όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά σίγουρα μπορεί να τα πάει αρκετά καλά. Πριν από οτιδήποτε, είναι καλό να σας δείξω τα φώτα του, τα οποία πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά και αντικαθιστούν, ας το πούμε, την έλλειψη θορύβου, διαθέτοντας έτσι ένα άλλο σημείο προσοχής, δηλαδή αντί για ήχο έχουμε καλά φώτα. Οπότε πάμε να τα δούμε στην πράξη. Αυτή εδώ είναι η μικρή σκάλα, οπότε πάμε να δούμε και τον προβολέα. Και αυτός, παιδιά, είναι ο ισχυρότατος προβολέας, ο οποίος καλό είναι να τον ανάβετε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χάρη σε αυτόν το μηχανάκι γίνεται, αν όχι ηχητικά, τουλάχιστον οπτικά αντιληπτό. Δείτε το και εδώ με τα αλάρμα ανοιχτά. Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ κομψό όχημα. Εκτός όλων των υπολείπων, παιδιά, το design του και τα πλαστικά του είναι κυριολεκτικά κορυφαίας ποιότητας. Να, πως δείχνει και στο πίσω μέρος. Πάμε να κατεβάσουμε τη σέλα. Και να, πως δείχνει με τη σέλα του συνεπιβάτη κάτω. Αρκετά όμως με τα λόγια, πάμε να περάσουμε στην πράξη και στο test ride. Και, παιδιά, έχει έρθει η ώρα για το test ride του F8 Daily Road, το cargo της Daytona και της FD Motors. Δείτε έτσι και τι όμορφο που είναι με τη σέλα του συνεπιβάτη κάτω. Και σε ό,τι αφορά τα πλαστικά, παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, είναι πολύ καλή ποιότητα μέχρι και αυτά εδώ όλα. Πάμε εδώ με το μαγικό κλειδάκι να σας δείξω πως λειτουργεί. Το κατεβάζουμε από το διπλό stand, ανεβαίνουμε πάνω. Εδώ τα διανυθέντα χιλιόμετρα, πόσο απομένει από την μπαταρία. Η μεγάλη σκάλα που πολύ σωστά έχουμε ήδη ανοιχτά. Check engine, το select ή το reset button για επιπλέον λειτουργίες, όπως για παράδειγμα να δείτε κάποια άλλη ένδειξη, να σβήσετε τα διανυθέντα χιλιόμετρα κλπ.
φλας αριστερό και δεξί, γκάζι, αριστερή μανέτα πίσω φρένο, δεξιά μανέτα μπροστινό φρένο, μικρή μεγάλη σκάλα, passing light, flash, κόρνα και από τη δεξιά μεριά η λειτουργία των alarm και της όπισθεν και φυσικά το κουμπί εκκίνησης του κινητήρα. Είπαμε, για να πάρει μπροστά πατάτε το φρένο, μετά τη μίζα, ακούτε το χαρακτηριστικό ήχο ο οποίος σας προειδοποιεί ότι το μηχανάκι έχει πάρει μπροστά. Δίνοντας λίγο γκάζι το μηχανάκι θα φύγει μπροστά, ενώ πιέζοντας το διακόπτη των αλάρμ παρατεταμένα αριστερά, πέρα ότι σας προειδοποιεί, σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε όπισθεν. Ορίστε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, ιδίως σε ανηφόρες ή φανταστείτε να είστε φορτωμένοι και να πρέπει να κάνετε πίσω σε ένα πολύ πολύ στενό σημείο. Γυρνάμε μπροστά και πάμε να ξεκινήσουμε το test ride. Φτιάχνουμε εδώ τους καθρέφτες μας ώστε να βλέπουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και φύγαμε. Είπαμε, αυτή είναι η cargo εκδοχή, η εκδοχή που το θέλει φορτωμένο. Πάμε εδώ αριστερά. Σε καμία περίπτωση δεν του λες κακή επιλογή ή κακό όχημα, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών και με τις μπαταρίες που σου δίνουν μια συγκεκριμένη ισχύ, τόση δύναμη έχεις, άρα τόσα πράγματα μπορείς να κάνεις. Για να μην το αδικήσω, είναι πάρα πολύ άμεσο, δηλαδή αν σκεφτούμε έναν μεγαλύτερο κινητήρα θα γινόταν κυριολεκτικά ο χαμός. Για να δούμε στο φανάρι από στάση πόσο γρήγορα θα μπορέσει να φύγει, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε το επίπεδο ασφαλείας που υπάρχει. Αυτό είναι το, ας το πούμε, πιο άμεσό του. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να βρω και μία ανηφόρα. Χρησιμοποιώντας και τα δύο φρένα μαζί, μπροστινό και πίσω, αποκλείεται να σας κρεμάσει. Είπαμε, είναι πάρα πολύ άμεσο. Και να κάνουμε και μία προσπέραση. Είναι αυτό που λέμε, ότι την προσπέραση την κάνει αργά. Οκ. Δεν σας απασχολεί καθόλου αυτό. Θέλει μία επιπρόσθετη προσοχή. Στο προηγούμενο βίντεο, καλώς βέβαια σας έδειξα τι σημαίνει ηλεκτροκινητήρας. Παιδιά, για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, υπάρχουν ηλεκτροκινητήρες που είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατοί. Υπάρχουν και σπορ μηχανάκια με ηλεκτροκινητήρα, τα οποία πραγματικά είναι επιδόσεων H2 της Kawasaki. Τα πόδια μου πατάνε αρχοντικά κάτω, τόσο το αριστερό όσο και το δεξί. Μοναδική παραφωνία εδώ το πλαϊνό στάντ που βρίσκει συνέχεια η φτέρνα. Αυτό είναι το maximum, ανεβάζει προοδευτικά. Αυτό είναι, οπότε δεν χρειάζεται κάτι να φοβάστε, πέρα από τον περιορισμένο ηλεκτροκινητήρα, καθότι δεν έχει παραπάνω δύναμη να δώσει, έτσι κι αλλιώς. Οπότε με βάση την ισχύ του κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να το ξαναπώ ότι μιλάμε για μία μπαταρία, μέγιστος χρόνος φόρτισης, πλήρους φόρτισης 4,5 ώρες. Θα το πάμε και εδώ σε λίγο διαφορετικά μέρη, διότι δεν έχει αξία να το βγάλουμε πάλι στον ανοιχτό δρόμο. Είναι κάργο, είναι όχημα μεταφοράς μικροαντικειμένων, είναι για να βολέψει επιχειρήσεις. Να, ας πούμε, θα το βάλω επίτηδες στην πλατεία μέσα.
να δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Έχω μπει εδώ πέρα επίτηδες στην πλατεία για να καταλάβετε ότι κινείται με άνεση και χωρίς να βάλω πόδι κάτω. Πάμε να ξανακατεβούμε. Είπαμε, θέλουμε να το κάνουμε λίγα γυμνάσια. Σημασία έχει ο κάργο χαρακτήρας του και το πόσο φθηνά θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή, το μόνο πρόβλημα είναι η ισχύς της μπαταρίας σε ό,τι αφορά τις προσπεράσεις και την τελική. Δηλαδή, αν πήγαινε σε τελική και σε προσπεράσεις όσο το σπρίντερ, το μηχανάκι θα ήταν ιδανικό, δηλαδή με τέτοια κατανάλωση να, ας πούμε, αν δεν σε δουν, δεν ξέρουν ότι έρχεσαι. Οπότε το έχεις έτσι στην άκρη του μυαλού σου. Πάμε να το παιδέψουμε έτσι λίγο εδώ. Θα θέλαμε μια μεγάλη ανηφόρα. Έχει δυνατότητα κλίσης 15%. Παιδιά, okay, για τον λόγο που έχει φτιαχτεί είναι μια χαρά. Και αυτό και το F5. Και είναι όντως οικονομικό. Πολύ προοδευτικά όλα. Η κυρία μπροστά δεν γνωρίζει ότι δεν έρχονται αυτοκίνητα από την αριστερή. Καλά έκανε και κοίταξε. Να και να ρίξω 8 Fast and Furious. Οικολογική μετακίνηση και θα ήταν και σίγουρο αυτό αν ξέραμε τι συμβαίνει και με τις μπαταρίες. Ας πούμε ο ποδηλάτης δεν θα ξέρει καν ότι έρχομαι. Ορίστε, μια διαφορετική δοκιμή. Να το δοκιμάσουμε σαν να ήσασταν courier ή delivery. Το μπροστινό φρένο θέλει αργητή πίεση για να αποδώσει. Να, ας πούμε, βγαίνοντας εδώ κοιτάτε, διότι θυμάστε το γεγονός ότι δεν ακούγεστε. Πάμε πάλι επάνω. Με το που πατάω λίγο το πίσω φρένο κάτι ακούγεται. Δεν ξέρω τι είναι. Αν την κάνει τη δουλειά, σίγουρα την κάνει. Είδατε, θέλει λίγο προσοχή, γιατί δεν ακούγεστε. Και επειδή δεν σου πάω λίγο γρήγορα, εδώ πίσω στη λακκουβίτσα που έστριψα με λίγο νερό, γλίστρησε. Εδώ μία συμπαθητική ανηφορίτσα. Okay. Εδώ, ας πούμε, θα μπορέσουμε να δούμε την τελική του. Για να δούμε, εκεί πέρα στα 75-80.
στην κατηγορία μεταφορές προτιμήστε ένα σκουτεράκι, προτιμήστε σίγουρα ένα παπάκι, δηλαδή okay, όσο και καλά ή προοδευτικά να είναι, σίγουρα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν όχι ακόμα τα κλασικά παπάκια. Ήθελα να δούμε έτσι και το F8 για να έχουμε μια λίγο καλύτερη γνώμη, να μην τα καταδικάσουμε με το καλημέρα. Ψάξτε λίγο το θέμα με τις μπαταρίες και το περιβάλλον. Ψάξτε να βρείτε περί ανακύκλωσης. Ψάξτε να δείτε τι λένε για το κοβάλτιο κλπ. Ενημερωθείτε λίγο, κακό δεν είναι. Φεύγει. Απομακρύνεται μια χαρά. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα έτσι μια μεγάλη ανηφόρα προκειμένου να το δείτε πώς πάει, πώς λειτουργεί και τι κάνει. Η θέση του οδηγού είναι σούπερ άνετη. Για το κλεινό νάστη, παιδιά, είναι σούπερ. Κοιτάξτε πόσες φορτίσεις αντέχει μια μπαταρία. Πόσους κύκλους φόρτισης δηλαδή. Και τα μαμά ελαστικά, επειδή δεν είναι τόσο καλά, θέλουν μια προοδευτικότητα στο φρενάρισμα προκειμένου να μην χάσετε επαφή με το οδόστρωμα εντελώς. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Απλά το συγκεκριμένο όχημα θα απαιτούσε μια μπαταρία με περισσότερη ισχύ, διότι ακριβώς δεν μπορεί να αποδώσει, τουλάχιστον δεν μπορεί να κάνει με άνεση κάποια προσπεράσματα. Δεν λέμε να φεύγεις από το σκούτερ μπροστά, που είναι αρκετά κυβικά και έχει δύναμη. Ας πούμε εδώ, αν τσαρουχώσω στα φρένα, θα έχω θέμα. Διότι τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης χωράνε μια αμφισβήτηση, οπότε όπου πάτε με γλυκό και ήρεμο τρόπο. Γενικά θέλει μια γλυκύτητα σε όλα τα θέματα. Δεν ξέρω, οι μικρές ρόδες μπορεί να είναι καλές στο φόρτωμα, δεν είναι όμως καλές στην ασφάλεια. Να πούμε και τα καλά του, ότι η μπαταρία δεν έχει πέσει καθόλου, τώρα έπεσε μια μονάδα. Δεν ζήταγα κάτι άλλο. Να και μια μικρή ανηφόρα, πάμε να την ανεβούμε. Καλή λακκούβα αυτή. Δεν παρατηρώ κάποιο πρόβλημα. Μειονέκτημα για μένα, αν θέλετε, είναι οι μικρές ρόδες και μόνο.
εδώ έχει πάλι μια ωραία λακκούβα. Για την πόλη, παιδιά, και με το πρίσμα ότι προσέχετε, είναι ό,τι πρέπει. Να σηκώσω και πίσω την πλάτη του στην επιβάτη να μην ακούγεται. Ορίστε, το κάνετε και καθιστή. Απλά εγώ θα προτιμούσα το κλασικό παπάκι. Είπαμε, την κάνει τη δουλειά την οποία υπόσχεται. Αλλά θα ήθελε κάποια έξτρα παραπάνω. Αυτό είναι όλο. Πάμε να το φέρουμε εδώ στο σπίτι του. Πάμε να ακούσετε και την κόρνα. Είναι μια χαρά η κόρνα, είναι ό,τι πρέπει. Ακούγεται αρκετά δυνατά. Είναι και περίεργη ώρα, δεν θέλω να ενοχλήσω τους γείτονες. Ωραία. Πάμε να το βάλουμε στο πλάινο stand, έτσι να το δείτε. Μια χαρά. Το κλείνουμε. Κατεβάζουμε και τη μεγάλη σκάλα. Και το μυστικό για να κλείσει αυτό εδώ είναι πολύ απλό. Πιέζεται αυτή είναι εδώ την μπάρα προς τα πάνω, αλλά το κάνετε λίγο δυνατά, έτσι, και οπ, έχει κατέβει. Και έτσι έχει και θέση και για το συνεπιβάτη. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το Daytona F8 Daily Road από την FD Motors. Άλλο ένα Anton 26 έχει φτάσει στο τέλος του, εδώ στη Θησαίως 312 Daytona Motors Sim και φυσικά Γκοργόλης ΑΕ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο καλούς μου φίλους, τον κύριο Λεόντιο και τον κύριο Τάσο, για την ευκαιρία της παρουσίασης. Αυτά λοιπόν από μένα. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Πάντα κράνος και εξοπλισμό για σας και το συνεπιβάτη σας. Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand and to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.